Κάνανε ζάρε η βιζά. Σήμερα στο κρέμασέ το. Θέλετε να βγείτε σαν την Τζέι Λο με σκισήματα στο δεξί μπούτι και στο αριστερό? Θέλετε να βγείτε σαν την Cardi B με διαφάνεια σε όλο το κορμί? Για πάμε! Για πάμε, για πάμε, για πάμε. Θα τα σπάσουμε όλα εδώ. Σπάμε ρολόγια, σπάω τα ρολόγια. Ρωτήσω τα παιδιά, Τζέι Λο αγαπάμε, τι θέλετε με τα στενά της, τι θέλετε με τα στενά της, το βλέπω στα βλέμματά σας. Ναι, δώσ' το. Μικρή ήταν καλύτερη. Ποια μικρή. Θέλω μόνο Τζέι Λο. Τι πίνει αυτή η γυναίκα, τι πίνει, έχει φτάσει 50 χρονών, τι πίνει θέλω να μου πεις. Τι πίνει. Τζέι Λο και πάει στα βραβεία. Περπατάει κόκκινο χαλί. Κουκλάρα μου, τι φοράς? Δεν σε φοράει το ρούχο, το φοράς. Ένας είναι ο φιόγκος που θα φοράει Τζέι Λο. Τι να καλύψει, δεν χρειάζεται να καλύψει. Μιλάμε μια εμφάνιση φωτιά, ένα φόρεμα. Μπορεί να καλύπτει το επίμαχο σημείο της, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορώ να της πω να το κρεμάσει και να το αφήσει στην ντουλάπα αυτό το ρούχο. Αυτό το ρούχο είναι για να τη φορέσει, τέλος. Αχ, τα επίμαχα. Μην κοιτάς εγώ που τροπείτες από την άρτα. Το επίμαχο σημείο είναι. Ωραίο, στρογγυλό, πεντακάθαρο. Η δεύτερη εμφάνιση, Τζέι Λο, αγαπάω. Τζέι Λο, σε θέλω, αλλά να σου πω κάτι. Έχεις ένα κορμί δανατηφόρο, κορμί δαχτυλίδι. Έπρεπε να μου κοτσάρεις 10 μέτρα το φιόγκο. 10 μέτρα φιόγκο φόραγα στο χωριό μου όταν φόραγα τα ρούχα 13 χρονών σαν 013. Και έμπαινα με το φιόγκο να. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ήταν η εμφάνιση γκράντε. Αλλά θα μου άρεσε να ήταν λίγο πιο μικρό ο φιόγκο. Με ρωτά εμένα να σκάσω στο χωριό με το φιόγκο, να με δει ο δήμαρχο. Άγαλμα θα με βάλουν στην πλατεία, να μην ξαναπατήσω ποτέ, να με βλέπουν μόνο από εκεί. Λοιπόν, παιδιά, ανοίγει πασαρέλα και βγαίνει Τζέι Λο με φόρεμα που είχε βάλει πιο παλιά, εννοείται. Και τι να πω, τραντάξανε τα πατώματα, σηκωθήκανε τα μάρμαρα πάνω. Δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα, το άνοιγμα στο πόδι. Δηλαδή, τώρα είμαι εγώ στο μαγαζί που δουλεύω και μπαίνει Τζέι Λο μέσα. Όχι παρατάω κρεμάστρες, όχι κρεμασέ το. Θα τη πω, έλα εδώ, φέρτο και θα το πουλήσω όλο το φόρεμα. Τι να πω για αυτή την εμφάνιση, παιδιά, είναι μακράν η καλύτερη εμφάνισή τη. Μπαίνει και λέει, είμαι εγώ. Θα μπω τώρα εγώ στο χωριό μου, θα μπω είμαι εγώ. Δεν μπαίνω μέσα εκεί. Για να βγαίνει ένα ωραίο και σωστό αποτέλεσμα στο πόδι, πρέπει να φοράμε τη σωστή μαυριστική. Τι μαυριστική? Παιδιά, τώρα είμαι εγώ από χωριό ή είστε εσείς άσχετοι. Λοιπόν, η μαυριστική είναι μία και μοναδική. Τσάμπα τσακωνόμαι εγώ με τη μάνα μου για τις πετσέτες. Πάλι λέρωσε στην πετσέτα πάλι. Η μαυριστική είναι make-up ποδιών. Όχι σαν το φούμε που ξέρετε εσείς, δεν ξέρω αν ξέρετε. Τσακώνομαι με τη μάνα μου κάθε μέρα. Πάλι έβαλε μαυριστική, πάλι έκανε πώ θα γίνω κούκλα μου, Τζέι Λο. Δεν μπορώ να τι απλώσω, ντρέπομαι στη γειτονιά. Τι ντρέπεσαι στη γειτονιά? Απλωσέτε. Η μαυριστική είναι το make-up το ποδιό. Αυτό που το λάμπει, αυτό που το λιένει, αυτό που το κάνει να τα κάνει όλα ανάστα. Καταλάβατε τι μαυριστική? Γιατί σα βλέπω εδώ, εσείς θέλετε τα σκισήματά σα, θέλετε τα έτσι, θέλετε να τα βλέπετε. Θέλουμε. Το ξέρω. Γύρισα από τη δουλειά κομμάτια και ήμουνα σπίτι. Και έτσι όπως χαζεύω τηλεόραση, σκιάζομαι ένα μαύρο πράγμα, ένα μπερέ, δηλαδή full face. Σε μηχανάκι τέτοιο full face δεν βλέπεις. Παθαίνω σοκ. Λέω, Παναγία μου, Cardi B εσύ είσαι? Τι έπαθες? Φόραγε ένα ολόσωμο μαύρο, στόμα μόνο ανοιχτό και μάτι και τίποτα άλλο. Μπιχλιμπίδια. Θέλεις να πας τουαλέτα, καρδούλα μου, θέλεις να φας? Τι θα κάνεις ακριβώς? Δεν λέω, καλά το έχεις χειριστεί το έργο. Ωραίο, μ' αρέσει. Ωραία εμφάνιση, αλλά σκάσω εγώ έτσι στο χωριό. Θα φοβηθούν όλοι, θα φύγουν από τα καφενεία. Τι εμφάνιση είναι αυτή, πες μου λίγο. Αυτό είναι όταν θέλεις να κρυφτείς πίσω από κρεμάστες, έχω στη δουλειά. Έρχεται η άλλη μου μιλήσει, δεν θέλω να εμφανιστώ καθόλου. Φοράω full face και full body. Body. Και είμαι έτοιμη. Δεν εμφανίζομαι πουθενά. Κρυμμένη πίσω. Είναι, το μπάρι είναι μπάρι, κορμάκι. Μπάρι ολόσωμο. Το αγγλικό εγώ, επειδή έδωσα και τρεις φορές το lower στο χωριό. Εντάξει. Δεν το μιλάω και πολύ καλά, αλλά εντάξει, προσπαθώ να ξέρεις και το πολύ παλεύω. Κοίταξε, Cardi B κάνει extreme εμφανίσεις, δεν θα έλεγα. Άλλη τώρα μια εμφάνιση. Τι έκανε, παιδιά? Τι έκανε. Όχι, είμαι να σκάσω. Όχι, είμαι να σκάσω, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε. Γυμνή! Γυμνή, αθεόφοβη βγήκε. Με ένα κορμάκι πάνω. Δαντέλα, διαφάνεια. Και το γουναρικό της από πάνω. Εμένα αυτό μου άρεσε. Την κολάκευε, την έκανε έτσι. Extreme, ωραία. Αλλά τώρα με φαντάζεσαι εμένα με διαφάνεια. Και να τρέχω. Τι θα πει ο δήμαρχος? Ο δήμαρχος τι θα πει? Δεν θα με αφήσουν να πατήσω στο χωριό. Στροφή θα κάνω στον περιφερειακό. Με στέλνουν πίσω. Ευχαριστώ εγώ έτσι τη μάνα μου με διαφάνεια. Μπουζούκια πάω 2-3 φορές το μήνα αναλόγως. Άλλος. Φοράω τη διαφάνεια και μου λέει, για πού είσαι? Για πού είσαι?
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να μπείτε να μου στείλετε ερωτήσεις για το τι θέλετε να σχολιάσουμε περισσότερο. Τα σχολιάζουμε όλα εδώ και τα κάνουμε και πάρα πολύ ωραία. Γιατί θα κρεμάσω πάρα πολλούς, να ξέρετε, την επόμενη φορά. Τόσο για το σημερινό. Τζέι Λο, τι να πω, είσαι θεά, κουκλάρα μου. Ασφάλισε όλο το κορμί σου, ασφάλισε και τη μούρη σου. Είσαι θεά. Cardi B, ήρεμα, γιατί δεν μπορώ να παίξω και κανένα μπουνίδι, γιατί είμαι και τέτοιο, δεν μπορώ, δεν είμαι στην κίνηση. Μέχρι την επόμενη φορά. Κρέμασε εδώ.